Γεια σας φίλοι μου. Εχθές έκανε καταιγίδα και σήμερα οι προσφορές σαν τις καταιγίδες έρχονται. Storm, όπως βλέπετε. Λοιπόν, παραλάβαμε νέα ψαράκια της εταιρείας Storm. Ηχοβολιστικά για να προκαλούν τα λαυράκια και μάλιστα το Seabass, το Thunder Minnow, το 14. Ένα πολύ ωραίο ψαράκι, έτσι, το οποίο είναι άπεχτο, όσοι το έχουν πάρει έχουν μείνει ευχαριστημένοι. Είναι ένα ψαράκι το οποίο προορίζεται για λαυράκια, κατασκευάζεται στην Ινδονησία και όχι στην Κίνα που κατασκευάζονται τα περισσότερα, και δοκιμάστε το, όπως λέω εγώ. Φαίνεται και από το ματάκι το επιθετικό. Το χρωματάκι του είναι σαρδελίτσα και μέσα φαίνονται οι μπιλίτσες που μεταφέρονται από τη μια μεριά στην άλλη. Όταν είχε να κάνει τη βολή, κατεβαίνουν οι μπίλες. Έχει, από ό,τι βλέπω, 1, 2, 3 μπιλίτσες κατεβαίνουν στην πίσω μεριά για να έχουμε το μέγιστο της βολής. Απίθανη βολή. Από ό,τι λέω, ο κατασκευαστής φτάνει άνετα τα 50 μέτρα και το πιστεύω, έτσι. Και μετά αλλάζει την πλεύση του σαν τρελό. Σαλαγγές ενισχυμένες, 3 αλλαγές. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα παίξει και με λούτσους. Φυσικά ξαναγεμίσαμε πάλι το στόκ με το γνωστό Suzuki της Ακάνα, έτσι. Ένα σφάχτη για τους λούτσους, τώρα είναι η εποχή τους. Όσοι φίλοι το πήραν, μου ξαναζήτησαν, γι' αυτό το ξανάφερα, γι' αυτό και κάνω την παρουσίαση, για να έρθουν να πάρουν. Καινούργια ψαράκια πάλι της Strike Pro, 2 χρωματισμοί, η σαρδελίτσα και η αθερίνα ή το γαβράκι. Αυτά τα ψαράκια είναι, τι μας λέει τώρα, 9 εκατοστά, έτσι, βάθος κολύμπησης 1,5 έως 2 μέτρα. Είναι καλοί κολυμβητές, έτσι προορίζονται για αρκετά βαθιά νερά. Αν βάλουμε και μολύβι μπροστά ή κάποιο καταβυθιστή, θα πάνε ακόμα πιο κάτω. Το βάρος του σκέτα είναι 8,6 γραμμάρια και η ιδιαιτερότητα που έχουν είναι αυτή η γλώσσα μπροστά, η οποία με όποια ταχύτητα και να τραβήξουμε τους δίνει την καλύτερη πλεύση. Γιατί κάποια ψαράκια πρέπει να τα τραβάς αργά, κάποια πιο γρήγορα, γιατί αλλιώς μπερδεύονται και χαλάει η πλεύση τους. Έτσι, στα 10 ευρώ είναι το καθένα. Και προχωράω. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο κοφτά κινημάτων, πετονιών και ανοιχτήρι split ring, έτσι, και μικρό ring για τις αλλαγές, ειδικά των τεχνητών. Όταν θέλουμε να αλλάξουμε τα μεγάλα, τα πενσάκια δεν μας βοηθάνε ή καταστρέφουν τα split ring. Και το καλό που έχει αυτό είναι ότι έχει επικάλυψη τιτανίου και φόρου ζωής. Έτσι, δεν πρόκειται να εμφανίσει την παραμικρή σκουριά. Επικάλυψη τιτανίου, κόφτης, split ring, άνοιγμα, κλείσιμο, πίεση, κλείσιμος αλλαγιάς, ένα πολύ καλό εργαλειάκι 12 εκατοστών που δεν πρέπει να λείπει από καμία εργαλειοθήκη, από σπιναδόρο, έτσι, ή τζιγκά, έτσι, ή τα αεραμπερά, οτιδήποτε, στην τιμούλα των 10 ευρώ. Και καινούργια παραλαβή αγκιστριών νούμερο 405060 από την εταιρεία VMC, από High Steel Carbon, έτσι, που είναι συν 25% πιο άντοχα από τα κοινά αγκίστρια και με needle point, πιο μητερά. Αυτά έκανα από φίλοι μου, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, με βλέπετε. Γεια σας.